Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην περιοδία του Πρωθυπουργού στον Εύρο. Ολοκλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης την ομιλία του για την εθνική στρατηγική της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Πάμε στο Δημήτρη Γκάτσιο να μας τα πει πιο αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Χρύσα, και ήταν μια ομιλία η οποία κινήθηκε στο μέτωπο του προσφυγικού μεταναστευτικού αλλά και στο νοτικό χάρτη για την επόμενη ημέρα του Εύρου. Μια ομιλία με την οποία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της περιοχής. Η Ελλάδα είναι πρότυπο στη φύλαξη των συνόρων με υποδειγματική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, με διαρκή πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσουμε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία και είμαστε υπερήφανοι για αυτά που πετύχαμε, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σου ανέφερα και προηγουμένως, αναφέρθηκε στο αναπτυξιακό πρόσημο της Αλεξανδρούπολης αλλά και στο επόμενο στίχημα που είναι η σύγκληση όλων των περιφερειακών ενωτήτων με την πρωτεύουσα του νομού. Στις εξελίξεις, επίσης στη Μέση Ανατολή, είχε μία αναφορά ο Πρωθυπουργός και μέσω της αναφοράς του λοιπόν για την ολοκλήρωση της αποστολής που ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μεταφέρει με ασφάλεια Έλληνες και Κύπριους από την Βηρυτό. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας τέτοιες αποστολές. Πρέπει να σου πω επίσης, Χρύσα, ότι τέσσερις είναι οι ειδήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Η πρώτη είδηση αφορά στο δημογραφικό. Ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένεια Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την παροχή κινήτρων για την μετεκατάσταση εδώ στα κεντρικά και βόρεια του νομού. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει ύψος 10.000 ευρώ για εγκατάσταση σε περιοχές έως 5.000 κατοίκους και 6.000 ευρώ για εγκατάσταση σε περιοχές από 500 κατοίκους και επάνω. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε την απαλλαγή από τον έμφυα για το σουφλί για 3 χρόνια. Έχει στόχο να απαλύνει τα βάρη της επιχειρήσης και τα φυσικά πρόσωπα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, στο μέτωπο της παιδείας, η κυβέρνηση έφερε στην πρώτη γραμμή την πρόθεσή της να στηρίξει την ίδρυση κτηνιατρικής σχολής, η οποία θα υπάγεται στο Δημοκρίτη. Ο Πανεπιστήμιο Θράκης και αυτό πρόκειται να έρθει στην πρώτη γραμμή. Πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη σχολή από τον Οκτώβριο του 2026. Ένια ακόμη είδηση αφορά και την ενίσχυση της εντοπιότητας για προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, Χρύσα. Αναλυτικό ρεπορτάζ για όλες τις εξαγγελίες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση της περιοχής. Τα επόμενα δελτία και τις εκπομπές του ΕΡΤ News. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γκάτσιο.